ότι θα μπουν σε ένα φάκελο και θα πάνε στην νομοθετική, στη Γενική Διευθύντρια Νομοθετικής. Παρακαλώ, ακούστε, ακούστε. Μαζί στα πρακτικά δε της Βουλής κατατίθενται η συζήτηση που είναι στη διάσκεψη των Πρόεδρων προ τριών ημερών. Είναι μέρος των πρακτικών, διότι είναι η ακριβής απάντηση, εφαρμόζω αυτή την απόφαση. Και θα σας διαβάσω και τα οικεία σημεία και θα σας διαβάσω και τη μόνη αντίρρηση που υπήρχε από τον παρόντα κύριο Κεγκέρογλου, που του ζητώ συγγνώμη αν είχα θεωρήσει ότι είχε συνενέσει. Θα αντιληφθείτε όμως από τα πρακτικά ότι ίσως δεν κάνω καμία ερμηνεία προθέσεων, δεν ήταν αυτό σαφές, τουλάχιστον σε μένα, για την αντίρρηση. Δέχομαι απολύτως πως με αντίρρηση του κυρίου Κεγκέρογλου και από καμία άλλη πλευρά κατατεθεί σε αντίρρηση στα εκτενή πρακτικά, ελήφθη αυτή η απόφαση, την οποία και τώρα εφαρμόζω πιστός, απολύτως, και στον όρκο που έδωσα εδώ πέρα μέσα, διότι υπήρξαν κάποιοι, όχι βεβαίως εσείς οι συνάδελφοι, οι οποίοι όμως διαφεντεύουν και το δημόσιο λόγο, που μιλήσαν ακόμα και για επίορκο πρόεδρο της Βουλής, επειδή δεν κάναμε εδώ πέρα μέσα τη Βουλή μέρος ενός προβλήματος, διότι θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, Προεδρικό Διάταγμα 63 του 2.5, κεφάλαιο Α98, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας αποτελεί συλλογικό κυβερνητικό όργανο. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του ιδίου κώδικα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων είναι απόρριτα. Το δε απόρριτο διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει το απόρριτο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν είναι οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στις δικογραφίες, δεν είναι οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από λίστες κτλ., γύρω από τα οποία αναπτύχθηκε μια ολόκληρη συζήτηση επί μέρες. Προσωπικά δεν πήρα λόγο, δεν πήρα το λόγο, ούτε βγήκα δημοσίως να πω τη διάκριση. Η διάκριση όμως έγινε σαφής, διότι κάναμε 2 ώρες συνεδρίαση στην διάσκεψη των Προέδρων. Πρόκειται για κρατικά μυστικά. Πρόκειται για κρατικά απόρριτα του Υπουργικού Συμβουλίου και του ΚΙΣΕΑ, τα οποία μόνο με άδεια του ιδίου του Γενικού Γραμματέα και μόνο της κυβέρνησης μπορεί να τα δώσει. Επιτρέψτε μου, ο Υπουργός, κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ πολύ, μιλάγατε 5 μέρες σε όλα τα μέσα. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Τώρα εδώ μέσα θα μιλήσω εγώ, αφού ξαναφέρατε το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο, είναι απόρριτο. Η διαφύλαξη του απορρίτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του γραμματέα του οικείου συλλογικού οργάνου. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ιδίου κώδικα, καθήκοντα γραμματέα του ΚΙΣΕΑ ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του άρθρου 3 του νόμου 2292 κάστος του 95 ΦΕΚΑ Α35, επικουρεί το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης τα καθήκοντα του Γραμματέα του ΚΙΣΕΑ, ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Γραμματείας του ΚΙΣΕΑ. Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ιδίου κώδικα, στην οποία η προηγούμενη διάταξη παραπέμπει, τα επίσημα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου είναι και παραμένουν απόρριτα για 30 χρόνια. Η διαφύλαξη του απορρίτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας. Επομένως, εάν περιέλθει στα χέρια οποιοδήποτε τρίτου έγγραφο, παρακαλώ προσέξτε, το οποίο καλύπτεται από το παραπάνω απόρριτο, αυτό οφείλει να παραδοθεί στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, ο οποίος έχει υπηρεσιακή υποχρέωση για τη διαφύλαξη του απορρίτου. Για άλλα έγγραφα που είναι από Υπουργεία, σας λέω και το πρόσφατο που είχαμε με το φάκελο της Κύπρου, τα άλλα αρχεία, των Υπουργικών Συμβουλίων που ανακαλύψαμε τα προδεκαετιών κτλ. Η αρχή η οποία τα έχει χαρακτηρίσει και μόνο η ίδια η αρχή, εν προκειμένου το ΓΕΘΑ, εν προκειμένου
το Υπουργείο Άμυνας έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση και μόνο αυτή, εκεί δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, να τα αποχαρακτηρίσει μέσα από μια διαδικασία. Αυτή είναι η νομολογία, έτσι έχει πορευτεί η Βουλή απολύτως όλα αυτά τα χρόνια. Επαναλαμβάνω, η πρόσβαση έχει δοθεί στο παρελθόν μόνο για τις κατηγορίες που σας είπα, που άπτονται των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή για λίστες ή για τις δικογραφίες όπου πράγματι έρχονται εδώ από τους εισαγγελείς. Αυτό εφόσον το ανέγνωσα και αφού έγινε σχετική πρόταση, έχει σημασία να το ακούσετε, μόνος εκ των παρόντων ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κύριος Κεγκέρογλου, είπε το εξής, ενώ έλαβαν όλοι το λόγο, έτσι. Επειδή συζητήθηκαν ουσιαστικά δύο θέματα άσχετα μεταξύ τους, εγώ θα ήθελα να πω μια κουβέντα για το πρώτο που είπατε. Ο κύριος Λοβέρδος κατέθεσε διαβαθμισμένα αντίγραφα στη Βουλή, στο Προεδρείο, για να κρίνει το Προεδρείο σύμφωνα με αυτά τα οποία ισχύουν, πώς θα τα χειριστεί. Οφείλω να πω ότι στο παρελθόν, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν ζητούσαμε απόρριτα έγγραφα, δεν μας εδίδονταν, αλλά μας επιτρέπονταν να τα δούμε χωρίς να πάρουμε αντίγραφα. Αυτό ίσχυε κατά το παρελθόν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο οποίος δεν είχε υπάρξει, δεν ήταν μέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου για απόρριτα έγγραφα, όχι προφανώς για άκρως απόρριτα έγγραφα ή έτνα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Κεγκέρογλου. Επαναλαμβάνω προσωπικά και του ζήτησα συγγνώμη. Θεώρησα ότι δι' αυτής της τοποθέτησής του επί της ουσίας είχε καλύψει την πρόταση. Από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν υπήρξε ένσταση σε αυτό το οποίο κάναμε, δηλαδή παραδώσαμε όπως έκανα και εγώ τώρα προς τη Γενική Διεύθυνση για να πάνε στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης τα σχετικά έγγραφα. Καταθέτω στα πρακτικά όλο το πρακτικό της αναλυτικής συζήτησης της διάσκεψης των Προέδρων και θα παρακαλούσα πολύ αυτό το θέμα να λήξει εδώ. Η δε δημιουργία εντυπώσεων με διάφορα πράγματα τα οποία ακούστηκαν κατά κόρο τις προηγούμενες μέρες, πιστεύω ότι πρέπει σήμερα πλέον στη Βουλή που ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση να μην κυριαρχεί στον πολιτικό μας λόγο. Έτσι. Ο κύριος Βορύδης κάτι θέλει να πει, παρακαλώ. Και η κυρία Γεννηματά, όχι κύριε Λοβέρδο. Παρακαλώ κύριε Λοβέρδο, εσείς μια εβδομάδα μιλάτε για αυτά. Σήμερα δεν έχετε το λόγο. Και θα μιλήσει ο κύριος Κουτσούμπας. Όχι κύριε Λοβέρδο, μπορεί. Κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ πολύ. Θα με κάνετε να παραδώσω, να αποδώσω κατευθείαν το λόγο. Επειδή όχι κυρία Γεννηματά, δεν θα το δώσω ούτε σε εσάς το λόγο. Το λόγο θα έχει ο κύριος Κουτσούμπας, καταλάβατε. Διότι προηγούμενα, κυρία Γεννηματά, προσπαθήσατε να κάνετε μεθόδευση. Προηγούμενα το αντιληφθήκατε, τι κάνατε. Πήρατε επί του προσωπικού το λόγο, βεβαίως. Θελήσατε να κάνετε μεθόδευση. Το ότι είστε αρχηγός κόμματος δεν σας επιτρέπει να κάνετε μεθόδευση. Το αντιληφθήκατε. Πήρατε επί του προσωπικού για να άρετε το απόρριτο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Βορύδης για δύο λεπτά και ύστερα ο αρχηγός της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Παρακαλώ κύριε Γεννηματά. Ασυδοσία και αυθαιρεσία δεν θα υπάρξει εδώ μέσα. Στα πάνελ και στα κανάλια μόνο. Παρακαλώ κύριε Βορύδη. Κύριε Βορύδη, παρακαλώ πολύ. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό.